Ραγδαίες εξελίξεις στο κεντρική πολιτική σκηνή. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Γκοντζιάς, αφήνοντας σε χαμές κατά της κυβέρνησης το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Από την πλευρά του, ο παραιτηθής Υπουργός Νίκος Γκοντζιάς σημείωνε στο Twitter. Έρχεται η στιγμή, λέει ο ποιητής, να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Ο Πρωθυπουργός και σειρά υπουργών έκαναν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο τις επιλογές τους και εγώ κατόπιν τις δικές μου. Είναι καλό να θυμούνται όμως τον στίχο. Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος. Σηματοδοτεί την απόφασή μου να μην ανεκτώ από εδώ και στο εξής καμία διγλωσία από οποιονδήποτε και καμία προσωπική στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας και ταυτόχρονα να μην ανεχτώ από κανέναν συνειδητά ή ασυνείδητα, εν προκειμένου ασυνείδητα, να διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας. Απέπεμψε δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε ο θερμότερος υποστηρικτής της συμφωνίας και ταυτόχρονα κράτησε στην κυβέρνηση τον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι τη συμφωνία αυτή δεν την θέλει, δεν την στηρίζει και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμφωνήσει στην υπερψήφισή της. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κ. Τσίπρας δεν είναι απλά ένας αδύναμος πρωθυπουργός, είναι πια ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και γενικά αλλά και ειδικότερα στο θέμα του Μακεδονικού δεν αλλάζει καθόλου και αυτό αναλαμβάνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, γιατί και μέχρι τώρα η πολιτική που χάραζε ο κύριος Κοτζιάς ήταν συμφωνημένη προφανώς με τον Πρωθυπουργό. Ένας τραγικός υπουργός εξωτερικών, ένας υπουργός που μαζί με τον κύριο Τσίπρα ήταν ο αρχιτέκτονας μιας πολύ κακής συμφωνίας για τη χώρα, της συμφωνίας των Πρεσπών. Κανείς Έλληνας δεν μπορεί να ξεχάσει στις πρέσπες τον κύριο Κοτζιά με το καπελάκι του και το χαμόγελό του και τον κύριο Τσίπρα να υπογράφουν την εκχώρηση της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε για άλλη μια φορά τον κύριο Καμένο παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει ο κύριος Καμένο με την πολιτική, την εξωτερική, τη συμφωνία των Πρεσπών. Επέλεξε τον κύριο Καμένο και θα πάει μέχρι το τέλος, μέχρι τις εκλογές με τον κύριο Καμένο, όπου και θα χάσει.